Εδώ είμαστε λοιπόν με ένα καινούριο βίντεο. Από ό,τι βλέπετε κρατάω στα χέρια μου το σακουλάκι των εξωγήινων που πολλούνταν στα περίπτερα. Το σακουλάκι των εξωγήινων είχε μέσα... Όχο! Πού είναι? Να το, εδώ είναι. Λοιπόν, το σακουλάκι των εξωγήινων είχε μέσα μια τσιχλόφουσκα, αυτό είναι το χαρτάκι, αυτό κράτησα γιατί άρχιζε να αποσυντίθεται μετά από πόσα χρόνια τώρα, από το 86, λοιπόν, άρχισε να αποσυντίθεται πριν από 2 χρόνια, οπότε φανταστείτε τι συντηρητικό παίζει. Εγώ κράτησα το χαρτάκι, έτσι, αυτό είναι το χαρτάκι, το περιτύλιγμα της τσιχλόφουσκας, το οποίο η τσιχλόφουσκα ήταν μια ελληνική πατέντα. Δεν υπήρχε στα άλλα κράτη χαρτάκι μέσα με τσιχλόφουσκα, με bubble gum, δηλαδή να κάνεις φούσκες και να παίζεις με τον εξωγήινο. Το σακουλάκι μας εδώ ήταν το πιο αγαπημένο για μένα από τις συσκευασίες. Ήταν το πιο προσιτό, πολλούνταν στα περίπτερα για 25 μόλις δραχμές. 25 δραχμές γύρω στα 10 λεπτά, ούτε 10 λεπτά. Εδώ το πίσω μέρος της συσκευασίας. Περιείχε έναν εξωγήινο, όπως λέει εδώ η περιγραφή, και μία τσιχλόφουσκα. Ήταν άκρος εθιστικό να μαζεύεις εξωγήινους, γιατί ήταν πολύ προσιτό, όπως είπαμε. Ήταν τυφλό το σακουλάκι, άρα δεν ήξερες τι θα τύχει. Εκτός αν έκανες καμιά μαγιά τώρα με το φως, όπως το βλέπω εδώ πέρα που διαφανίζει λιγάκι, και μπορούσες να διακρίνεις τι εξωγήινάκι μπορεί να έχει μέσα. Τέλος πάντων, είχε και την τσιχλόφουσκά του, οπότε ήταν κάτι το ανεπανάληπτο για εκείνη την εποχή, κάτι φοβερό ήταν. Δηλαδή ανυπομονούσαμε, θυμάμαι, να φύγουμε από το σχολείο, να σχολάσουμε ή σε κάποιο διάλειμμα και να πάμε στο πάρκο, να πάμε στην Παιδική Χαρά, το οποίο είχε έξω εκεί ένα περίπτερο, και να αγοράσουμε το σακουλάκι μας. Μάλιστα, χαρακτηριστικά το θυμάμαι, την πρώτη μου αγορά μαζί με τον συμμαθητή μου τον Παντελή. Είχαμε ένα εργαστήριο. Είχαμε ένα εργαστήριο τότε ξυλογλυπτικής εκεί στο σπίτι μας από κάτω. Ο θείος μου σκάλιζε μαζί με τον πατέρα μου και μας χαρτζηλικώσανε να πάμε να πάρουμε εξωγήινους που μόλις είχαν έρθει. 1986. Οπότε τρέχουμε στο περίπτερο εκεί της γειτονιάς και γυρίζουμε πίσω με 2 σακουλάκια. Να τα ανοίξουμε, να κάτσουμε στο πλατήσκαλο έξω στην αυλίτσα που μπορεί να έχει, ένα προάβλιο είχε νομίζω τότε, και κάτσαμε εκεί 1986, οπότε εγώ ήμουνα 7 χρονών. Πρώτη Δευτέρα Δημοτικού δηλαδή. Τι ωραίες αναμνήσεις, ωραίες. Αυτό ήταν, ναι, και... Ήταν ένα φοβερό συνέστημα, γιατί ακόμα το θυμάμαι με αγάπη και όλα αυτά, και ήταν κάτι το φοβερό για μένα. Ποτέ δεν πρόκειται να το ξεχάσω. Το συνέστημα αυτό. Είχαμε μάλιστα και 2 περίπτερα. Είχαμε 2 παιδικές χαρές στη γειτονιά. Στην πάνω γειτονιά ήταν αυτό, και πάλι είχε και ένα περίπτερο απ' έξω. Συνήθως στην πάνω γειτονιά δεν είχε πολλά πράγματα, οπότε πηγαίναμε στην κάτω γειτονιά, στο κάτω περίπτερο, εκεί δίπλα στο εργαστήριο του πατέρα μου, και παίρναμε τα φακελάκια μας. Αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι πηγαίναμε μετά στο πάρκο, παίρναμε και ένα πατατάκι, ένα γαριδάκι, και πηγαίναμε εκεί στο πάρκο από πίσω, στην Παιδική Χαρά, και καθόμασταν με τις ώρες εκεί. Και είχαμε τα αυτά, ανταλλάζαμε τα φακελάκια μας. Ήταν μια πολύ φανταστική εμπειρία. Αυτά λοιπόν, φίλοι μου. Αυτό ήταν το σακουλάκι μας, η πιο αγαπημένη συσκευασία για μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Θα τα πούμε
μια άλλη φορά σε ένα άλλο βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Γεια σας.